Αναβίωσε η υπόθεση του εργατικού δυστυχήματος του Μανώλη Αφράτη που συντάραξε το Πανελλήνιο με την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του αστικού δικαστηρίου στο Ρέθυμνο με την κατάθεση δύο μαρτύρων πραγματογνωμοσύνης. Το άτυχο αυτό παλικάρι πήγε στο βωμό του κέρδους για ένα ανταλλακτικό που λέγεται Μαρκούτσε, το οποίο κόστιζε μόλις 25 ευρώ. Για αυτά τα 25 ευρώ έχασε τη ζωή του ο Μανώλης Αφράτης. Τα οποία, αν τα ξόδευε η εργοδότρια εταιρεία, δεν θα μιλούσαμε τώρα για το θάνατο ενός αθώου εργαζόμενου. Φωνικό χαρακτηρίστηκε το φορτηγό που οδηγούσε ο άτυχος 38χρονος το Μάιο του 2020, το οποίο σύμφωνα με καταθέσεις ήταν σε άφλια κατάσταση, οδηγώντας τον άντρα στο θάνατο. Πρόκειται για ένα φορτηγό με ακατάλληλα ελαστικά, με ακατάλληλα και εντελώς φθαρμένα τους ελαστικούς εύκαμπτους σωλήνες των υδραυλικών. Έσπασε τελικά, υπήρξε διάρρηξη στον εμπρόστιο δεξιό. Διευθυντήριο τροχό του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να χαθεί εντελώς η πίεση των φρένων, βρισκόμενος ο Μανώλης ο Αφράτης το θύμα πάνω σε μια δεξιά στροφή, δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά έναν αποφευκτικό λυγμό πάνω στο ανάχωμα. Έλανα που το ανάχωμα γύρισε και τον πάρισε το αυτικό και βρέθηκε το φορτηγό στην τελική του θέση με ορούμενος τους τροχούς στον αέρα. Διαπιστώθηκε σύμφωνα με την έκθεση του πραγματογνώμων αλλά και τις φωτογραφίες και τα σχετικά ότι το όχημα αυτό ήταν μια νεκροφόρα η οποία τελικά πήρε το Μανώλη. Έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων, στο μεροκάματο δηλαδή, οδηγώντας ένα φωνικό πραγματικά φορτηγό που πραγματικά αν έχανε τα φρένα του μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου δεν θα μιλούσαμε τότε για τον άδικο θάνατο ενός εργαζομένου σαν τον Μανώλη, αλλά για το θάνατο πολλών αθώων πολιτών. 4 χρόνια αγωνίζεται για δικαίωση η οικογένεια του Μανώλη. Η χαροκαμένη μάνα μιλά στο φακό της Κρήτη TV με δάκρυα στα μάτια για το χαμό του παιδιού της. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίξαν, γιατί οι εργοδότες κοιτάξαν με κάθε τι ψέματα να αναμαζέψουν όλους τους εργαζόμενους. Επήγαινε το παιδί μου, βγάλει το μεροκάματο και μου το σκοτώσανε σε μια νεκροφόρα που το βάλανε. Ούτε κάναμε εδώ πίσω να θέλεις βοήθεια για το παιδί σου. Ποτέ. Μόνο πως ο Μανώλης ετράκαλε. Αυτός ήταν ο εργοδότης, ο καλός του Ρεθύμνους, όπως φημίζεται κιόλας. Παράλληλα, ευθείες βολές εξαπέλυσαν δικηγόρος και πραγματογνώμονας αναφορικά με το κταίο που εξετάστηκε το όχημα. Δεν ξέρουμε όλοι μας πως παίρνουν διπλώματα κάποιοι άσχετοι οδηγοί, οι οποίοι δεν έπρεπε ποτέ να οδηγούν και είναι δημόσιος κίνδυνος. Δεν ξέρουμε λοιπόν πως περνάνε τα αυτοκίνητα στα κταίο και τι έλεγχοι γίνονται και κυκλοφορούν παράνομα, κυριολεκτικά νεκροφόρες. Σημειωτέων ότι η οικογένεια Φράτη ζήτησε με 2 ετήσεις στην εισαγγελία το φορτηγό μετά το μοιραίο δυστύχημα να μεταφερθεί σε δημόσιο κταίο, ώστε να υπάρχει πλήρης διάβια και να εξεταστεί από δημόσιο. Και πήγε σε ιδιωτικό. Και ξέρετε σε ποιο ιδιωτικό? Σε αυτό που του επέτρεπε, που έχετε εδώ στο Ρέθυμνο, το ιδιωτικό κταίο, σε αυτό που του επέτρεπε να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους, ενώ από την 1η-1η του 2016 δεν έπρεπε να κυκλοφορεί.